Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ, από την καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα. Θα το τζακίσουμε το φασισμό με οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα με τους κομμουνιστές μπροστά. Είμαστε εδώ που ο λαός, η νεολαία της Σταυρούπολης, σήκωσαν ανάστημα απέναντι στις φασιστικές ομάδες. Εδώ, σε αυτή την πλατεία που κλονίστηκε από χιλιάδες που διαδήλωσαν μαζικά, άμεσα, μαχητικά, δημιουργώντας ένα ανθρώπινο ποτάμι. Εδώ που κρατήθηκε ψηλά το ηθικό και η τιμή της πόλης όταν πολλοί λούφαξαν και κοιτούσαν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις. Εμείς δηλώσαμε παρόν. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήταν και θα είναι εδώ εγγύηση για το λαό. Εδώ, σε αυτά τα σχολεία, μια μικρή μαθήτρια σήκωσε το ανάστημά της πιο ψηλά από τον πόη της, δείχνοντας τι θα πει μαγιά. Έγινε για όλους μας, όπως εύστοχα έγραψαν, η ανθρώπινη μορφή του αγώνα μας που προχωράει με κόπο κόντρα σε λυσασμένα στόματα και άσπλαχνα χέρια, αλλά προχωράει και προχωράμε μαζί της. Στην πόλη των εργατογειτονιών, των προσφύγων, των δολοφονημένων καπνεργατών, στην πόλη με τους χιλιάδες μικρούς και μεγάλους αγώνες των δεκάδων νεκρών στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, δεν μπορεί να έχουν σπιθαμή γης οι φασίστες. Εδώ, στο Δήμο Παύλου Μελά, λίγα μέτρα πιο πάνω, στο πρώην στρατόπεδο, το χώμα είναι ποτισμένο με το αίμα των εκτελεσμένων κομμουνιστών που έδωσαν τη ζωή τους απέναντι στο φασισμό για μια ελεύθερη πατρίδα με το λαό στην εξουσία. Σε αυτό το Δήμο δεν χωρά το φασιστικό δηλητήριο. Με τους κομμουνιστές μπροστά έσπασε ο φόβος. Απομονώθηκαν από το λαό. Δόθηκε μαζική απάντηση από το κίνημα, από τα σωματεία, από τους φοιτητικούς συλλόγους και από τη μαθητική κοινότητα. Δεν θα υποχωρήσουμε. Δεν έχουν θέση οι φασίστες στις εργατογειτονιές, στα λαϊκά σπίτια, στα σχολεία που προσπαθούν να μορφωθούν μέσα από δυσκολίες τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Εκεί έχουν θέση μόνο τα καθαρά βλέμματα, τα καθαρά πρόσωπα. Αυτοί που δίνουν τον καθημερινό αγώνα του μεροκάματου, της επιβίωσης, αλλά και της καλύτερης ζωής. Έχουν θέση μόνο τα όνειρα, η προσδοκία για να κατακτήσουμε όλα όσα δικαιούμαστε, όλα όσα πρέπει να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος. Έχουν θέση μόνο αξίες και ιδανικά που κάνουν τον άνθρωπο να μπορεί να περπατά όρθιος με το κεφάλι ψηλά, κόντρα στον ήλιο και όχι σκυφτός. Αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η αγάπη για το διαφορετικό άνθρωπο, η συντροφικότητα, ο αγώνας, το ανυπότακτο και ασυμβίβαστο πνεύμα, όλα όσα μπορούν να δώσουν δύναμη να αντιμετωπίσουμε την αδικία που γεννά αυτό το σύστημα. Όλα όσα μας κάνουν να γεμίζουν τα στήθη μας με καθαρό αέρα, όσα μας δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία. Δεν έχουν θέση ούτε στις ομάδες της πόλης όμως αυτά τα στοιχεία, γιατί όλες και ειδικά ο ΠΑΟΚ είναι ομάδες δεμένες με τον εργατικό λαϊκό κόσμο, με τον κόσμο της προσφυγιάς. Φίλες και φίλοι, τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας εδώ στις Δυτικές Συνοικίες, η προκλητική δράση των φασιστικών ομάδων
η δολοφονική επίθεση απέναντι σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, η επίθεση απέναντι σε μαθητές μέσα στο σχολείο, αποδεικνύουν όσα έλεγε το ΚΚΕ αμέσως μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής πέρυσι, τέτοια εποχή. Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Ο αγώνας για να ιτηθεί οριστικά και αμετάκλητα ο φασισμός και οι παραφιάδες του δεν τελειώνει και δεν κρίνεται τόσο στις αίθουσες των δικαστηρίων. Παρά την αυτονόητη και αναγκαία ποινική καταδίκη όχι μόνο της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, αλλά και όλων των εγκληματικών φασιστικών στοιχείων και ομάδων που έδρασαν και εδώ αυτές τις μέρες. Δεν τελειώνει ο φασισμός γιατί δεν έφυγαν ποτέ όλες εκείνες οι αιτίες που τον γεννούν και τον αναπαράγουν, που τον κρατούν ζωντανό. Δεν έφυγαν δηλαδή τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όλα τα νήματα που συνδέουν απευθείας κομμάτια της αστικής τάξης με την ανάγκη ύπαρξης και δράσης των φασιστικών ομάδων. Είναι χαρακτηριστικές οι παρεμβάσεις παλιότερα της Χρυσής Αυγής στη Βουλή για τα προνόμια στους εφοπλιστές, η δημιουργία δουλεμπορικών γραφείων, η επίθεση σε συνδικαλιστές κομμουνιστές στο Πέραμα. Μόνοι τους αποκαλύπτονταν όταν έλεγαν «μπορούμε να εγγυηθούμε στους Έλληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν τα βαπόρια τους εδώ θα σταματήσουμε τις απεργίες που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια». Αλήθεια, πού ήταν όλοι αυτοί οι κατά τα άλλα λιναράδες όταν ο λαός των δυτικών συνοικιών πνιγόταν και πνίγεται από τη δυσοσμία? Φαίνεται για κάποιους οι λέξεις ΕΛΠΕ και ΤΙΤΑΝ κάνουν τζις. Βέβαια και η πράσινη ανάπτυξη χρειάζεται μαύρα δικαιώματα. Οπότε αυτές οι δυνάμεις είναι για κάθε χρήση. Δεν έφυγε επίσης η ανάγκη χτυπήματος του λαϊκού κινήματος. Είναι απαραίτητη για την προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Πώς θα γίνει εφικτή η εφαρμογή του άθλιου νόμου για την κατάργηση του Οχτάρου αν οι εργαζόμενοι είναι συσπηρωμένοι παντού στα σωματεία τους όπως έκαναν οι εργαζόμενοι της E-Food? Πώς θα εφαρμοστούν άραγε οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι αν οι μαθητές οργανώνονται και είναι στο δρόμο, αν οι καθηγητές απεργούν μαζικά όπως ετοιμάζονται να απεργήσουν τώρα την επόμενη Δευτέρα? Γι' αυτό και οι φασιστικές ομάδες εδώ στα δυτικά δεν έβαλαν στόχο όποιον να είναι. Έβαλαν στόχο τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, εκλεγμένους μαθητές στα 15 μελή τους, εκλεγμένους καθηγητές στα διοικητικά συμβούλια των ΕΛΜΕ τους. Δεν έφυγε επίσης η ανάγκη περιορισμού της επιρροής των κομμουνιστών για το σύστημα. Ειδικά εδώ στις λαϊκές εργατικές συνοικίες τους πιάνει κρύος υδρότας στη σκέψη ότι μπορεί η ανατρεπτική επαναστατική σκέψη και ιδεολογία, οι πρωτοπόρες θέσεις του ΚΚΕ να συναντηθούν με όσους δέχονται την πιο σκληρή εκμετάλλευση, να συνδεθούν με τα λαϊκά εργατικά προβλήματα. Η μαζική συμμετοχή του λαού και της νεολαίας, ειδικά των δυτικών συνοικιών, στο φετινό φεστιβάλ που πλημμύρισε από χιλιάδες, σίγουρα ανησύχησε πολλούς για να το αφήσουν να περάσει έτσι. Δεν έφυγαν οι μεγάλες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις στην περιοχή μας, που έχουν έκφραση και στην πόλη μας. Η μεγάλη κόντρα για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα που θα αγγίζει κάθε πτυχή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Είναι εδώ τα τύμπανα του πολέμου και όπου ακούγονται αυτά τα τύμπανα πρέπει να βρουν και πρόθυμους να τα χτυπούν. Πρόθυμους να σπείρουν το μίσος, το ρατσισμό, τον εθνικιστικό δηλητήριο, τη μυσαλλοδοξία, όλα όσα δηλαδή χωρίζουν τους λαούς με πολύ βολικούς για το σύστημα τρόπους. Έχουν ανάγκη όσους αγαβγίζουν απέναντι στον πρόσφυγα, στον μετανάστη, στον κατατρεγμένο από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, αλλά θα είναι τα πιο υπάκουα σκυλάκια στο ΝΑΤΟ και στις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Γι' αυτό στηρίζουν ουσιαστικά τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτά τα σχέδια. Στηρίζουν τη νέα ελληνογαλλική συμφωνία που μας μπλέκει σε νέους κινδύνους που ετοιμάζονται να στείλουν στρατεύματα μέχρι και στη μακρινή ζώνη του Σαχέλ, που ανάθεμα αν μπορεί κανείς να την γράψει στο χάρτη. Δεν έφυγαν τέλος ο ανορθολογισμός, οι αντιεπιστημονικές θεωρίες, η προσπάθεια μετατροπής της επιστήμης σε απολογητή αυτού του συστήματος, σε υπερασπιστή της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι το έδαφος για να προωθούν διάφορες φασιστικές εθνικιστικές ομάδες το θολό αντιεμβολιαστικό κίνημα
αξιοποιώντας και ειλικρινείς προβληματισμούς που υπάρχουν. Μετατρέπονται έτσι στον πιο βολικό αντίπαλο για την κυβέρνηση, σε βαθμό που αν δεν υπήρχαν, κάποιος θα έπρεπε να τους έχει εφεύρει. Την ίδια ώρα που προσανατολίζουν από τις πραγματικές λαϊκές διεκδικήσεις για μαζική εκστρατεία ενημέρωσης, για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας, για οικογενειακό γιατρό και τόσα άλλα που είναι πραγματική ασπίδα προστασίας για το λαό. Αφοπλίζουν το λαό από σημαντικά όπλα, όπως είναι η μάσκα και τα εμβόλια, που φυσικά από μόνα τους δεν αρκούν. Και μαζί με αυτά δεν χάνουν την ευκαιρία να ρίξουν το φασιστικό εθνικιστικό τους δηλητήριο. Δεν γεννάει η φτώχεια και η ανεργία. Δεν γεννά η φτώχεια και η ανεργία γενικά και αόριστα τον φασισμό. Τον γεννά το σύστημα που δημιουργεί μαζικά φτωχούς και στρατιές ανέργους όποτε το θελήσει και στη συνέχεια θέλει να τους ενσωματώσει, να τους εγκλωβίσει, να τους αποκόψει από την οργανωμένη πάλη. Τον γεννά το σύστημα που σπέρνει το φασισμό στα πιο καταπιεσμένα κομμάτια της εργατικής τάξης, που θέλει να τους κρατήσει στα όρια της δολούρας και της άγνοιας για την πραγματική αιτία των προβλημάτων τους. Ξέρουμε πολύ καλά πώς τους ενισχύουν σε κρίσιμες για την υπηρέτηση των στόχων τους στιγμές. Τους έβγαλαν μπροστά σε συνθήκες οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, αστάθειας του πολιτικού σκηνικού. Και τώρα που πολλά κομμάτια του είναι σε αναδιάταξη, ψάχνουν εκτός των άλλων και νέο ακροδεξιό ανάγχωμα. Τους ενισχύουν μπροστά στην πολεμική απειλή, όταν θέλουν να σπείρουν το μίσος και τον εθνικισμό. Οι πυρήνες των φασιστικών ομάδων θα μένουν ζωντανοί, θα γεννιούνται καινούργοι όσο υπάρχουν όλες οι παραπάνω αιτίες. Τα γεγονότα όμως των τελευταίων ημερών ανέδειξαν ότι ένα πράγμα μένει σταθερό, ό,τι προβιά κι αν φορέσουν. Ο φασιστικός, ναζιστικός τους χαρακτήρας, από τον οποίο προκύπτει και η εγκληματική τους δράση, η ανοχή, η στήριξη στα όρια συνεργασίας από τον κρατικό μηχανισμό ή κομμάτια του, το μίσος τους απέναντι στο οργανωμένο εργατικό κίνημα και στην πρωτοπορία του. Όσα διαδραματίστηκαν σε αυτή την περιοχή τις προηγούμενες μέρες είναι αποκαλυπτικά. Οι ομάδες αυτές έδρασαν οργανωμένα, με ραντεβού, με συνεννόηση, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν επικεφαλής που έδωσαν το σήμα για να ξεκινήσουν και έδωσαν το σήμα για να τελειώσουν. Οι επιθέσεις τους είχαν καταδρομικό χαρακτήρα, επιτίθενταν φρασίδηλα. Πολλοί ενάντια σε λίγους, οπλισμένοι απέναντι σε άοπλους, στα κρυφά πριν προλάβει ο οποιοσδήποτε να τους καταλάβει, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους τις περισσότερες φορές. Είχαν εγκληματικά, δολοφονικά εργαλεία, που η κρίση τους εν γνώση τους μπορούσε να επιφέρει μέχρι και το θάνατο. Μαχαίρια, αλυσίδες, τέιζερ, βόμβες μολότοφ. Ο χαρακτήρας τους δεν ήταν οπαδικός, ήταν ξεκάθαρα φασιστικός, ναζιστικός. Αποκαλύπτεται από το γνωστό χαιρετισμό με την ανάταση του δεξιού χεριού, με αυτό το σύμβολο της φρίκης που οδήγησε σε ολοκαυτώματα, σε μαζικές εκτελέσεις, σε εξορίες που σκότωσε εκατομμύρια. Κάθε σπιθαμή αυτής της πόλης έχει το αίμα κάποιου που σκοτώθηκε με την υπόδειξη ενός τέτοιου χεριού υψωμένου στον αέρα. Σε αυτή την πόλη που έφευγαν τα βαγόνια με τους Εβραίους κατά χιλιάδες για να μην γυρίσουν ποτέ ξανά, πίστεψαν και πιστεύουν ότι τους χωρά. Δεν τους χωρά. Επειδή είναι τέτοια η ιδεολογία τους, γι' αυτό και οι επιθέσεις τους ήταν εγκληματικές. Βέβαια αυτές οι ομάδες δεν έχουν περιοριστεί να ξεπατικώσουν μόνο το καλούπι των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου. Έχουν αντιγράψει και τη θρασιβηλία που ακολουθεί, τον τρόπο για να λουφάζουν όταν αποκαλύπτονται στο λαό. «Δεν ανήκω πουθενά», έτσι δήλωσε ο κατηγορούμενος που συμμετείχε στην επίθεση στην Ηλιούπολη. «Ούτε που ανήκουν δεν μπορούν να υπερασπιστούν». Δεν μας εκπλήσει βέβαια, έτσι έκαναν και οι Χρυσαυγίτες. Η στάση του στα έδρανα του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν χαρακτηριστική. Ορίστε τι λέγανε.
Εγώ πήγαινα πιο πολύ για όφελος. Να παίρνω κάμια τσάντα παραπάνω για τρόφιμα, δήλωνε Παπαβασιλείου, μέλος ταγμάτων εφόδου σε τζαμιά και μαγαζιά αλλοδαπών. Έτσι χαιρετάω στο χωριό μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να χαιρετήσω. Τι σημαίνει ότι χαιρετούσε έτσι και ο Χίτλερ? Και ο Χίτλερ πήγαινε τουαλέτα. Τι σημαίνει? Δήλωνε ο Μπαρμπαρούσης, γνωστός βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Φωτομοντάζ ο Αγγιλωτός Σταυρός για τον περήφανο Έλληνα Κασιδιάρη. Για να μην θυμηθούμε τα κλάματα στο τηλέφωνο του Τσακανίκα, πυρηνάρχη νίκαιας της Χρυσής Αυγής, όταν πλησίαζε η σύλληψη, τα κλαψουρίσματα του μετανοημένου βουλευτή Μπούκουρα που ξαφνικά θυμήθηκε ότι είναι Πασόκος, τη λιποθυμία του Νταΐ Παναγιώταρου και ούτω καθεξής. Έτσι είναι όλοι οι φασίστες, θρασίδηλοι σε βαθμό γελοιότητας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι φασιστικές ακροδεξιές ομάδες νιώθουν θαλπορή μέσα στην αστική δημοκρατία. Είναι τεράστιες οι κυβερνητικές και κρατικές ευθύνες. Πρώτα τα στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έτρεξαν να δώσουν άλοθη στη φασιστική δράση χρησιμοποιώντας το χυδαίο «καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται». Από πού προέρχεται? Όταν ξέρουν ότι προέρχεται ξεκάθαρα μόνο από ένα σημείο, όταν είναι με όλο τους το είναι υπέρ της βίας που οδηγεί στη συντήρηση και στην οπισθοδρόμηση, όταν εξοπλίζουν και εκπαιδεύουν τα σώματα καταστολής για να ασκούν και να εξαντλούν όλη τους τη βία πάνω σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, σε μαθητές, σε εργαζόμενους, σε αγρότες και ούτω καθεξής. Γιατί σε αυτό το κράτος, το αστικό κράτος, μπορεί ένας φοιτητής που θέλει να γυρίσει πίσω στη σχολή του και διαμαρτύρεται να τον σηκώνουν 4 σαν γουρούνι στο σακί, αλλά οι φασιστικές ομάδες μπορούν να μπαίνουν ανενόχλητες από την πίσω πόρτα του σχολείου μπροστά στα μάτια αστυνομικών δυνάμεων και κρατικών μηχανισμών. Η Νέα Δημοκρατία πρωτοστατεί μαζί με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις ώστε η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων να γίνει επίσημη ιδεολογία του κράτους και του συστήματος εκπαίδευσης. Να εφαρμοστούν κατά γράμμα οι κατευθύνσεις της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μαζί, από Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι Κινάλ και Μέρα 25, ορκίζονται στην Ένωση των Μονοπωλίων. Στην Ένωση που μπορεί να απαγορεύονται τα κομμουνιστικά σύμβολα, αλλά επιτρέπεται η ανάδειξη των συνεργατών των ΕΣΕΣ σε ήρωες όπως την Πολωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει πρόβλημα να συνεργάζεται με κυβερνήσεις που συμμετέχουν ναζιστές στην Ουκρανία, που παρακολουθούσε αμέτωχη το κτίριο των συνδικάτων στο Κίεβο να γίνεται παρανάλωμα από ναζιστικά τάγματα. Στην Ένωση των εκατομμυρίων νέων ανέργων, της φτώχειας, των πανύψηλων τυχών και pushbacks, των κυνηγημένων προσφύγων που και αυτή δημιουργεί. Όλοι αυτοί λοιπόν τολμούν να συγκρίνουν τους φασίστες, τους ναζιστές, με τι πράγμα ακριβώς? Με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, που βασικός τους αιμοδότης ήταν το ΚΚΕ, με το ΕΑΜ που συσπήρωσε την πλατιά πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με το ΕΑΜ που το χειμώνα του 41-42 έσωσε τον ελληνικό λαό από την πείνα, με τους 48.000 εκτελεσμένα μέλη του ΕΑΜ και του ΚΚΕ από τους Ναζί, με τι το συγκρίνουν? Με την τεράστια θυσία του σοβιετικού λαού, με τους 20 εκατομμύρια νεκρούς, με την απελευθέρωση δεκάδων πόλεων από τον Κόκκινο Στρατό και τον Στάλιν, με πιο εμβληματικό το στρατόπεδο του Auschwitz? Με τι το συγκρίνουν? Με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών, αγωνιστών, συνδικαλιστών που μπαίνουν μπροστά σε κάθε μικρό και μεγάλο λαϊκό πρόβλημα με καθαρά πρόσωπα, με μόνα τους όπλα, τη φωνή και τις ιδέες τους και τις προκηρύξεις τους? Στο κάτω-κάτω μπορεί να συγκριθεί πάλι για μια κοινωνία ανώτερη που θα απελευθερώσει οριστικά τον άνθρωπο από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, από τα δεσμά κάθε καταπίεσης, που θα αντικαταστήσει την τυπική ισότητα αυτού του συστήματος με πραγματική, τη δημοκρατία για τους λίγους με τη δημοκρατία για τους πολλούς. Μπορούν όλα αυτά να συγκριθούν με ό,τι πιο μαύρο έχει γεννήσει ο ανθρώπινος νους, με την προοπτική του πλήρους εξανδραποδισμού του ανθρώπου για λογαριασμό του κεφαλαίου? Γιατί αυτό
είναι ο ναζισμός. Ή μήπως μπορεί να συγκριθεί η στάση των ναζί και των φασιστών όποτε βρίσκονταν στις αίθουσες των δικαστηρίων με τη στάση των κομμουνιστών στις αίθουσες των δικαστηρίων. Οποιαδήποτε βέβαια σύγκριση θα ήταν προσβολή. Αλλά ας αναφέρουμε κάποια για όσους δεν ξέρουν. Οι κομμουνιστές λοιπόν όχι μόνο δεν αρνήθηκαν την ιδεολογία τους, αλλά μετέτρεπαν τα δικαστήρια σε δίκη των δικαστών τους. Σε αίθουσα που θα ακουστεί πιο δυνατά η ιδεολογία τους. Έδειχναν άφοβοι, ακόμα και μπροστά στην εσχάτη των ποινών, γιατί ήξεραν ότι είχαν δίκιο. Γιατί ήξεραν ότι κατηγορούνται για μια ιδεολογία που εξυψώνει τον άνθρωπο, που σκοπό έχει να απελευθερώσει τον λαό από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Και αυτό ήταν και το μόνο τους έγκλημα. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε άλλο εκτός από τα λόγια στη συγκλονιστική απολογία του Νίκου Μπελογιάννη. Εμείς πιστεύουμε στην πιο σωστή θεωρία που διανοήθηκαν τα πιο προοδευτικά μυαλά της ανθρωπότητας. Και η προσπάθειάς μας, ο αγώνας μας είναι να γίνει η θεωρία αυτή πραγματικότητα για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Για το σκοπό αυτό αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Και μιας και μιλάμε για πατριωτισμό, ας μας απαντήσουν όσοι ντρέπονται που είναι φασίστες και εθνικιστές και κρύβονται πίσω από τη λέξη πατριώτες, γιατί στην πραγματικότητα είναι απλά πατριδοκάπηλοι. Πώς είναι δυνατόν να λέγεται πατριώτης όποιος νοσταλγεί αυτούς που σκότωσαν Έλληνες στην κατοχή, όποιος χειροκροτεί τα ξερονήσια και τους τόπους εξορίας, όποιος χειροκροτεί τον Μεταξά και τον νοσταλγεί της ακροναυλίας, όποιος νοσταλγεί τη Χούντα των Συνταγματαρχών και το Πολυτεχνείο. Όποιος στήριζε ή στηρίζει όσους ήταν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής που χτυπούσε Έλληνες εργάτες στη ζώνη του Περάματος, που δολοφόνησε Έλληνα μουσικό, τον Παύλο Φίσα, απλά για τα πιστεύω του. Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται πατριώτης αυτός που όταν καταργείται το 8ωρο, η κυριακάτικη αργία των Ελλήνων εργατών, κάθεται στα αυγά του, δεν βγάζει τσιμουδιά, παραμένει τσιράκι των αφεντικών? Αλλά και πώς είναι δυνατόν να θεωρείται πατριώτης όποιος αγαπά την πατρίδα του, μισώντας την πατρίδα των υπόλοιπων? Να τους ενημερώσουμε λοιπόν ότι εθνικιστής και πατριώτης δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εθνικισμός σημαίνει Μικρασία, Σμύρνη, Σαγκάριος, σημαίνει φέρετρα, σημαίνει μάνες χωριζιούς για έναν άδικο σκοπό. Εμείς ξέρουμε ότι πατριώτης είναι αυτός που παλεύει για την πρόοδο του τόπου του, για την ευημερία, για τα δικαιώματα του λαού του. Αυτός που μπαίνει μπροστά για να οργανώσει την υπεράσπιση του λαού στις κρίσιμες στιγμές. Αυτός που δίνει το χέρι του σε όποιον το έχει ανάγκη και είναι διατεθειμένος να δώσει την πατρίδα του και να φιλοξενήσει σε όποιον είναι κατατρεγμένος, γιατί ξέρει ότι μπορεί και αυτός αύριο να βρεθεί στην ίδια θέση. Εμείς ξέρουμε ότι πατριώτης είναι αυτός που στηρίζει κάθε λαό που αγωνίζεται, αυτός που δεν θέλει η χώρα του να μπλέκει σε επικίνδυνα πολεμοχαρή σχέδια. Αυτός είναι ο δικός μας πατριωτισμός για το λαό και όχι για την αστική τάξη, για να φτιάξουμε μια πατρίδα που θα είναι φωτεινό παράδειγμα αντίστασης, αγώνα για όλους του λαού του κόσμου, στην οποία οι κάτοικοί της θα θέλουν να μείνουν, να παλέψουν, να οικοδομήσουν μια νέα ζωή και όχι να φύγουν όπως σε άλλες πολιτείες. Σύντροφοι και φίλοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθοδηγεί με επιμονή όλες τις αντιλαϊκές επιθέσεις, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, επιθέσεις που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των στόχων του κεφαλαίου. Αυτά κάνουν και απαραίτητο να αξιοποιείται το μακρύ χέρι του συστήματος. Έχει τεράστιες ευθύνες για την επικράτηση του ανορθολογισμού με την πολιτική αντιμετώπιση του κορονοϊού. Έχει σαρώσει το λαϊκό εισόδημα
με το νέο κύμα ακρίβειας που έφερε η καπιταλιστική ανάπτυξη. Έχει τσακίσει τα λαϊκά εργατικά δικαιώματα με τους νόμους όλου του προηγούμενου διαστήματος που ήρθαν να προστεθούν στο νομικό οπλοστάσιο όλης της δεκαετίας. Η Νέα Δημοκρατία σε στρατηγική συμφωνία και με τον ΣΥΡΙΖΑ μπλέκει τη χώρα μας πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, μετατρέποντάς την σε ορμητήριο για νέα σχέδια, δίνοντας νέες βάσεις και λιμάνια, συμμετέχοντας σε νέες αποστολές, στέλνοντας στρατιωτικό προσωπικό μέχρι και στη Σαουδική Αραβία. Προωθεί νέα συμφωνία με τη ΣΥΠΑ την ίδια ώρα που υπέγραψε την επικίνδυνη Ελληνογαλλική Συμφωνία. Διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις αξιοποιούν τον εθνικισμό στην αντιπαράθεσή τους με την αστική τάξη της Τουρκίας και πότε αξιοποιούν τον κοσμοπολιτισμό για να φτιάξουν τις σχέσεις με άλλες αστικές τάξεις. Αυτούς τους ρόλους μοιράστηκαν και με τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στη Συμφωνία των Πρεσπών. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζεται σαν να πέφτει από τα σύννεφα για τη δράση των φασιστών. Δεν είχε όμως την ίδια ευαισθησία και στην περίπτωση της συγκυβέρνησης με τον ακροδεξιό Καμένο, στην ενσωμάτωση από τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών τύπου Ραχίλ Μακρύ, στο αντικομουνιστικό μνημόνιο που υπέγραψε και ο Αλέξης Τσίπρας το 2019 στη Ρουμανία, στα πρόσφατα καλέσματα του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Τόσκα, για μέτωπο με τους εθνικιστές και σε μια σειρά άλλες περιπτώσεις. Ούτε βέβαια είχε αυτά τα αντανακλαστικά στην τεράστια καθυστέρηση της δίκης της Χρυσής Αυγής ή στις βόλτες στελεχών του με χρυσαυγίτες στο Καστελόριζο. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι αν και με διαφορές υπήρξε και υπάρχει για εκλογικούς ή άλλους λόγους ανοχή προς την ακροδεξιά και από άλλα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν παρουσιάζεται ως τίμιος θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά την ξεπλένει από τις μεγάλες της αμαρτίες, όπως το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσημη ιδεολογία της την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων και τον αντικομουνισμό. Με λίγα λόγια, τώρα πρέπει και μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Η ιστορική πείρα, η σύγχρονη εμπειρία, αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί καμία δύναμη, καμία κυβέρνηση την απομόνωση των φασιστικών ακροδεξιών ομάδων και στοιχείων, όσο είναι συνδεδεμένη με τη διαχείριση αυτού του συστήματος. Δεν μπορεί να φτιαχτεί μέτωπο με κανένα κόμμα απέναντι στο φασισμό που κάνει τεμενάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική κοινή αντιφασιστική πάλη με όσους προπαγανδίζουν ότι το βασικό ζήτημα είναι απλά να φύγει η δεξιά κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη, ή με όσους αποκόπτουν το ζήτημα του φασισμού από τη συνολική πάλη για την κοινωνική αλλαγή. Τα αντιφασιστικά μέτωπα τα λεγόμενα, ανεξαρτήτως προθέσεων, έχουν κοντά ποδάρια αν δεν συνδεθούν άμεσα με την πάλη για κοινωνική αλλαγή. Αυτό αποδεικνύουν οι θυελλώδεις δεκαετίες του 30 και του 40. Αυτό αποδεικνύει η ηρωική, μαχητική πείρα, οι χρυσές σελίδες του ΕΑΜ που πριν από 80 χρόνια γράφτηκαν, οι πιο λαμπρές σελίδες μέχρι τώρα του κόμματός μας που ηγήθηκε στην πάλη απέναντι στο φασισμό. Αυτό δεν αναιρεί ότι όσο δεν είναι ξεκάθαρη στρατηγική, αυτή η πάλη δεν θα οδηγεί στην ανατροπή της κοινωνίας των εκμεταλλευτών. Αυτό αποδεικνύουν και οι κυβερνήσεις που στηρίχτηκαν από αριστερά κόμματα ή και κομμουνιστικά μέσα σε αυτά τα πλαίσια για να φύγει η ακροδεξιά, όπως έλεγαν, και τελικά οδήγησαν σε νέο γύρο αντιλαϊκής πολιτικής και μέτρων και σε νέα άνοδό της. Ο φασισμός λοιπόν δεν νικέται με όρους απλής αντιπαράθεσης ομάδων στους δρόμους, με ρευστά αντιφασιστικά μέτωπα χωρίς αρχές και στόχους, ούτε καν ακόμα και με τις πιο μαχητικές μορφές αντιπαράθεσης, όπως έκαναν οι κομμουνιστές στη Γερμανία τη δεκαετία του 20, αν δεν ριζώνει το κόμμα, το κίνημα, στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές. Η αντιμετώπιση του φασισμού δεν είναι απλά υπόθεση των κομμουνιστών ή κάποια βεντέτα με ένα ετερόκλητο συνοθήλευμα. Είναι πρώτα απ' όλα σκληρή ιδεολογική πολιτική αντιπαράθεση για το ξερίζωμα των ιδεών τους από τις εργατικές συνειδήσεις που μπορεί να μολύνουν. Είναι επίσης υπόθεση όλου του λαϊκού εργατικού κινήματος, των μαζικών φορέων και των διαδικασιών τους. Έτσι απομονώθηκαν και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, έτσι θα απομονωθούν ξανά. Ούτε μπορεί όμως να υπάρχουν αυταπάτες για το ρόλο συνολικά αυτού του κράτους, των νόμων του, της δικαιοσύνης του. Είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα
όσων θέλουν να συντηρούν το αυγό του φιδιού. Δείτε τι έγινε με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ύστερα από μία απόφαση που ικανοποίησε το λαϊκό συνέστημα, τη λαϊκή απέτηση, ποια ήταν όμως η συνέχεια? Η απόφαση ένα χρόνο μετά δεν έχει καθαρογραφτεί. Οι περισσότεροι χρυσαυγίτες κάνουν πλέον διακοπές σε αγροτικές φυλακές, ενώ ο Κασιδιάρης βγάζει περισσότερες ομιλίες μέσα στη φυλακή παρά όσες έβγαζε όταν ήταν έξω. Οι δε δράστες της επίθεσης της Κυριακής παραμένουν ασύλληπτοι, παρά το ότι υποδείχθηκαν και αναγνωρίστηκαν αμέσως. Είναι μεγάλες λοιπόν οι ευθύνες της κυβέρνησης και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της εγκληματικής δράσης αυτών των φασιστικών ομάδων εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, για να τιμωρηθούν οι προτέτοιοι και οι συμμετέχοντες στις δολοφονικές επιθέσεις, για να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες για την ολιγορία και την ανοχή που έδειξαν σε κάποιες περιπτώσεις αστυνομικές δυνάμεις. Η πίεση του κινήματος, όπως και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, έχει στριμώξει την κυβέρνηση. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς τη λαϊκή κινητοποίηση και παρέμβαση. Βέβαια, σε ένα κράτος βαθιά αντιλαϊκό, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει στοιχειώδη λαϊκά προβλήματα, θα ήταν παράλογο να πιστεύει κάποιος ότι θα αντιμετωπιστεί ο πιο πιστός υπερασπιστής του. Οι νόμοι τους και η δικαιοσύνη τους δεν έχουν ουδέτερο χαρακτήρα. Εκφράζουν βαθιά ταξικά συμφέροντα της τάξης των εκμεταλλευτών, των καταπιεστών, των αφεντικών. Οι ίδιοι νόμοι που κλέβουν το 8ωρο, που κόβουν το μισθό, που αφήνουν γυμνά από χρηματοδότηση σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, είναι οι νόμοι που αφήνουν ελεύθερους να κυκλοφορούν μαχαιροβγάλτες απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, όπως ο λαός έσωσε το λαό, όπως πήρε την κατάσταση στα χέρια του από το αστικό κράτος στις φωτιές του καλοκαιριού, έτσι και τώρα θα απομονώσει, θα στείλει στο χρονοτούλα από της ιστορίας όσες φασιστικές ομάδες θεώρησαν ότι έχουν ευκαιρία να συμμετήσουν. Αυτό είναι συμπέρασμα και δίδαγμα διαχρονικό και ιστορικό. Αυτό διδάσκει η ιστορία των αγώνων του λαού μας και όλων των λαών. Από την οργάνωση της πάλης για την επιβίωση και τη λαϊκή αλληλεγγύη, από τους αγώνες για την κατάκτηση νέων δικαιωμάτων, την απόκρουση της επίθεσης, την παρεμπόδιση αντιλαϊκών μέτρων, από τις μεγάλες στιγμές της λαϊκής πάλης στη χώρα μας, από τις μεγάλες εφόδους στους ουρανούς, όπως της Παρισινής Κομμούνας, τις νίκες, όπως του Οκτώβρη της Ρωσίας, τις νίκες των λαών σε άλλες χώρες του κόσμου, όποτε η εργατική τάξη, ο λαός, απέτησε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, πίστεψε στη δύναμή του και πήρε την τύχη στα χέρια του, ο τροχός της ιστορίας γύρισε μπροστά. Ξέρουμε τι μπορεί να πετύχει ο λαός όταν σηκώσει ανάστημα και πιστέψει στη δύναμή του σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό το συμπέρασμα έχει την αξία του και σήμερα. Τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών απέδειξαν περίτρανα ότι ο λαός, η νεολαία, έχουν συμφέρον από την ύπαρξη ενός πανίσχυρου ΚΚΕ και ΚΝΕ στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές. Τώρα, κάθε ένας που είχε δεύτερες σκέψεις να κάνει ένα βήμα μπροστά. Χρειάζονται περισσότεροι που θα συμμετέχουν στο δικό μας οργανωμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε την αντιλαϊκή επίθεση, να γίνουν βήματα στην ανασύνταξη του κινήματος, να αντιμετωπιστεί το μακρύ του χέρι που αποτελείται από κάθε λογής φασιστικά μορφώματα. Καλούμε τον καθένα να προβληματιστεί. Όταν ο αντίπαλος φτιάχνει μέχρι και τάγματα εφόδου για την υπεράσπισή του, έχει σχέδιο, στόχους, κλιμάκωση που αφορούν τις ίδιες τις ζωές μας, δεν είναι αφελές να πιστεύουμε ότι θα τον αντιμετωπίσουμε ανοργάνωτοι? Αν δεν υπάρχει μια οργανωμένη, αποφασισμένη πρωτοπορία με δικό της ξεχωριστό σχέδιο, με τη συλλογικότητα να είναι η δύναμή της, το να αλλάξουμε όλα όσα μας ενοχλούν σήμερα σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Μπορεί όμως να γίνει πραγματικότητα με την παρέμβαση των πιο αποφασισμένων, των πιο πρωτοπόρων ανθρώπων, μαζί με όλο το λαό σε κάθε χώρο μόρφωσης, δουλειάς, κατοικίας,
Και αυτοί οι άνθρωποι, οι πιο πρωτοπόροι, πρέπει εδώ και τώρα να οργανώνονται με τους υπόλοιπους. Η ουδετερότητα, η αδιαφορία, ο φόβος δεν είναι λύση. Οι ίσες αποστάσεις και ο κατευνασμός μόνο θεριεύουν το φασιστικό καπιταλιστικό τέρας, γεννούν νέους ρουπακιάδες. Ας σκεφτούμε όλοι τι θα γινόταν τώρα στη Σταυρούπολη, στα ΕΠΑΛ, στα σχολεία, αν δεν υπήρχε το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, αν φεύγαμε όπως έλεγαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ακόμη και κάποιοι εκπαιδευτικοί που σε αντίθεση με την πλειοψηφία, που στάθηκαν παλικαρίσια σε όλα τα σχολιά, έδειχναν ανοχή στα όρια της κάλυψης. Οι φασιστικές ομάδες θα αλώνιζαν. Ο λαός, κάθε προοδευτικός και τίμιος άνθρωπος, θα ήταν φοβισμένος. Γιατί οι φασίστες δεν έχουν στόχο απλά τους κομμουνιστές, έχουν στόχο όλο το λαό και τη δύναμή του. Τώρα λοιπόν, με το ΚΚΕ, για όλα αυτά και γιατί μόνο το ΚΚΕ μπορεί να εγγυθεί την οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης, αντεπίθεσης που θα έχει συνέχεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική. Μόνο το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα και για το αύριο, σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα. Οι δυνάμεις του πρωτοστατούμε για να αγκαλιάσει ο δρόμος του αγώνα όλο και περισσότερους, και μέσα από τα διάφορα μέτωπα πάλης δείχνουμε τις δυνατότητες του σοσιαλισμού, τις δυνατότητες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στη χώρα. Διεξάγουμε καθημερινά ιδεολογική πολιτική διαπάλη με τις αντιλήψεις που διακηρύσουν ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το σημερινό καπιταλιστικό βάλτο της ανασφάλειας και της εκμετάλλευσης. Το ΚΚΕ λέει και μπορεί να λέει την αλήθεια στο λαό, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις απέναντι στην άρχουσα τάξη και τα διάφορα υπεριαλιστικά κέντρα. Το ΚΚΕ απέδειξε στην πράξη ότι βρίσκεται στην όχθη της υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων, αρνούμενο να στηρίξει ή να συμμετάσχει σε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης που θα διαιώνιζε και θα αύξανε την εκμετάλλευση. Το ΚΚΕ αντιπαλεύει την καταστροφική λογική της παρέτησης, της υποχώρησης, της μυρολατρείας, της αυταπάτες της ατομικής σωτηρίας, τις χρεοκοπημένες ιστορικά θεωρίες που διακηρύσουν το τέλος της ταξικής πάλης. Αντιπαλεύει συνολικά τον αρνητικό συσχετισμό, παλεύει για να τον αλλάξει. Αντιμαχόμαστε τη διαστρέβλωση της ιστορίας, την αντικομμουνιστική θεωρία των δύο άκρων, που επιχειρεί να εξισώσει τον φασισμό με το μοναδικό, πραγματικό του αντίπαλο, το σοσιαλισμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από εδώ, από τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζουμε. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω, δεν θα υποχωρήσουμε στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση από αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα, ακόμη και όταν βάζει μπροστά τα πιο άγρια και μαύρα σκυλιά του. Η ιστορία των λαών, του λαού μας, θα προχωρήσει μπροστά. Και σε αυτήν δεν χωρούν όσοι σήμερα προκαλούν την αδικία, δεν χωρούν οι νοσταλγοί των Ναζί, δεν χωρούν όσοι θέλουν να ρίξουν μαύρο σε αυτό τον κόσμο, στον κόσμο του φωτός. Ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, ώσπου να μάθουμε τον κόσμο να γελάει, όπως λέει και ο ποιητής, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και σε αυτές τις πλατείες, σε αυτούς τους δρόμους, θα περπατούν μόνο χαρούμενα, χαμογελαστά πρόσωπα, πρόσωπα καθαρά της δουλειάς, της δημιουργίας, της περηφάνειας για τη νέα κοινωνία που θα φτιάξουμε, για την κοινωνία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, της πραγματικής ελευθερίας και απελευθέρωσης.